Κότουρε. Μπροστά τρέχει ο Μπαμπαγκίντα, κεφαλιά του Κατσαμπή. Και αν ξήραμε Γιάννη τον Γεωργιάδη ή τον Επαλέ, νομίζω ότι η αμυντική γραμμή έκανε σπουδαία δουλειά. Ο Επαλέ παίρνει μπάλα, κόλλησε αρχικά, τώρα ο Τουρέ πιο γρήγορα. Θα γίνει το λάθος όμως. Παπαποστόλου το σουτ. Η μπάλα κόρνερ από την επέμβαση του Νικοπολίδη. Να και άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Ο Σόλιντ εδώ, πάντα καθισμένος, αλλά έκανε και ένα μορφασμό απογοήτευσης πριν από λίγο. Δείτε ξανά εδώ. Ο Επαλέ αρχίζει τη φάση. Ο Τουρέ του παίρνει την μπάλα αρχικά, από το λάθος όμως ο Παπαποστόλου θα κάνει το σουτ και ο Νικοπολίδης θα στείλει την μπάλα κόρνερ. Άλλη μια φορά το δυνατό σουτ του Παπαποστόλου και τώρα εκτέλεση κόρνερ με τον Μουράτη. Λασαριστά. Μάλλον για να κερδίσει χρόνο ο Ηρακλής. Και κέρδισε φάουλο ο Προυσανίδης. Ολοκληρώνονται και οι καθυστερήσεις και αν ο Ηρακλής κερδίσει τον Ολυμπιακό εκτός των άμεσων κερδών θα γραφτεί στην ιστορία και ως η 10η νίκη του Ηρακλής στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γίνεται διψήφιος αριθμός στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής βεβαίως. Πολύ γρήγορα στο Γιάννη Πάγκο, ίσως στην τελευταία φάση του παιχνιδιού. Ναι, το προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι του Ηρακλή με το Εγάλο που δέχτηκε ο Ηρακλής 2 γκολ ήταν τα 2 γκολ που δέχτηκε στην έδρα του μετά από 8,5 ώρες. Τέλειωσε το παιχνίδι, μεγάλη νίκη για τον Ηρακλή 2-0 επί του Ολυμπιακού. Με τα γκολ τον Ερέρα στο 4ο λεπτό και Επαλέ στο 51ο λεπτό. Αγκαλιές και φιλιά στον πάγκο του Ηρακλή. Ο κόσμος πανηγυρίζει στις εξέδρες του Καφτανζογλίου. Ο Ηρακλής φτάνει έτσι τους 44 βαθμούς. Βεβαίως μένει τέταρτος. Εδώ βλέπετε θέλουν τη φανέλα του Επαλέ οι οπαδοί. Και οι παίκτες του Ολυμπιακού. Πάμε στο Λαμπρομπαλάφα. Ένα ωραίο στιγμιότυπο είναι επίσης ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού χειροκροτεί τους παίκτες. Ο Γεωργάτος είναι ο πρώτος που χτυπάει και έχει ζητήσει τους παίκτες όλους να σταματήσουν, να μην μπουν στα αποδυτήρια. Ωραία, ωραία. Πριν χαιρετήσουν. 2-0 η νίκη του Ηρακλή. Πάμε στα στούντιο του Αλφα και επιστρέφουμε σε λίγο.